Επειδή εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος ψυχολογικά, από λόγω δουλειάς, από δικά μου θέματα, το παιχνίδι το είδα σαν διέξοδος. Να σηκωθώ να φύγω, να κλείσω κινητά, να εξαφανιστώ από όλους και από όλα και να πάω εκεί να ζήσω την εμπειρία και να ηρεμήσω το κεφάλι μου. Τυχαία, μια Κυριακή μεσημέρι, συμπλήρωσα μια αίτηση που είδα μια διαφήμιση στην τηλεόραση και την ξέχασα την ίδια στιγμή. Ήταν στην ουσία πρόκληση για μένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι προκλήσεις, οπότε και αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το ζήσω πραγματικά. Γι' αυτό και πήρα την απόφαση να φύγω από Αγγλία και νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή επιλογή. Εκείνη την περίοδο δούλευα σε τράπεζα, όπως είναι και γνωστό, και ήμουν σε ένα στάδιο που ήθελα να αφήσω αυτή τη δουλειά, οπότε λέω μήπως είναι αυτή η αφορμή για να φύγω. Απλά με είχαν βρει από τα social. Έτσι έδειχναν λίγο κορμί, λίγο παραλία και λένε αυτός κάνει για survivor. Εμπειρία, χρήματα, δημοσιότητα. Την πρώτη φορά θα μιλήσω ήταν η εμπειρία, δημοσιότητα και χρήματα. Την δεύτερη ήταν χρήματα, δημοσιότητα και εμπειρία. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να γνωρίσω τον έρωτα της ζωής μου και προέκυψε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις που κρύβεται ο έρωτας. Αυτό που δεν το πίστευα τόσο πολύ στην αρχή, εν τέλει έγινε και βγήκα νικητής. Δεν περίμενα να αλλάζουν οι άνθρωποι τόσο γρήγορα συμπεριφορές. Από το Survivor έμαθα να κρατάω μικρό καλάθι και να μην εμπιστεύομαι πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Γιατί έχω γαϊδουρνή υπομονή. Το πόσο γρήγορα μπορώ να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ότι μπορώ να ζήσω και με τα λίγα. Δεν περίμενα ότι θα κολυμπάω στη θάλασσα και στη πισίνα, γιατί ως γνωστόν δεν ξέρω μπάνιο. Το να ψάξω τροφή ή να αρπάξω κάτι από το πάτωμα που είχε μερμηγκάκια και απλά επειδή πίναγα το έφαγα. Ναι, θεωρώ ότι γίνονται αληθινές φιλίες. Σίγουρα υπάρχουν και φιλίες που έχουν συμφέρον. Φιλίες που ήταν στο παιχνίδι και τώρα ούτε μιλούνται. Ούτε θέλουν να συναντηθούν στον δρόμο. Όσο ήμουν μέσα στο Survivor και τις δύο φορές, το που μου έλειψε περισσότερο ήταν η κόρη μου. Το κρεβάτι μου, η απομόνωσή μου. Μου έλειψαν οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου. Δεν μου έλειψε κινητό, δεν μου έλειψε η επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν γενικά όταν για το reality κάποιοι έτσι παίκτες πουλάγαν για την ψυχή τους. Η δύσκολη στιγμή ήταν το πρώτο αγώνισμα που είχε την πισίνα που είχε βάθος 5 μέτρα και είχε μία τσουλήθρα. Οπότε πριν πάω να αγωνιστώ μου είχε πιάσει κρίση πανικού γιατί λέω αν μπω μέσα και πνιγώ τι θα γίνει. Η πιο χαρούμενη στιγμή μου ήταν όταν είχαμε κερδίσει το έπαθλο για το Λονδίνο. Νούμερο ένα είναι στο τελικό που νίκησε το παιχνίδι και νούμερο 2 είναι όταν νικήσαμε το έπαθλο που πήγαμε στο Μαϊάμι. Την πρώτη φορά βασικά που κερδίσαμε έπαθλο φαγητού, έκλαιγα από τη χαρά μου. Η πιο χαρούμενη στιγμή μας στο παιχνίδι ήταν η στιγμή που γνώρισα τη Βρυσίδα. Το πρώτο πράγμα που έκανα βγαίνοντας έξω είναι να πάω κομμωτήριο. Λίγο να προπηθώ αυτό το μαλλί, αυτό το μουσί που μακραίνει και λίγο περίεργο το δικό μου, αν θυμάστε. Κάνει λίγο μαλάκι εδώ πέρα, λίγο περίεργο. Να φάω χωριάτικη σαλάτα και σουβλάκια. Να πάω να φάω ό,τι μου έχει λείψει τόσο καιρό. Όταν βγήκα την πρώτη φορά από το πρώτο παιχνίδι, έτρεξα να δω την οικογένειά μου. Τη δεύτερη φορά ήταν η στιγμή που έτρεξα να δω και τη Βρυσίδα για την οικογένειά μου. Όταν βγήκα από το παιχνίδι, ενημερώθηκα για το δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη και μπήκα YouTube να δω τι έγινε και όντως ήταν κάτι σοκαριστικό. Έμαθα εκ των υστέρων ότι είχαν συμβεί πάρα πολλά. Από πόλεμο, από εκείνο το τρομερό δυστύχημα με τα τρένα και εμείς είχαμε πλήρη άγνοια. Με έχει στεναχωρήσει το δυστύχημα στα Τέμπη και ο σεισμός στην Τουρκία. Βασικά, εγώ μπήκα στους 3 μήνες, οπότε είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος με τη Ρωσία-Ουκρανία. Λέγανε ότι θα έχει τελειώσει. Όταν βγήκαμε, διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο τελείωσε, συνεχίζεται και ακόμη στις μέρες μας. Το Twitter είναι μια άλλη ιστορία. Έπαιξα το παιχνίδι έτσι όπως εγώ το σκέπτηκα, έτσι όπως εγώ το ένιωθα. Σε ένα παιχνίδι στρατηγικής, έπαιξα στρατηγικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνω πολύ σημασία στο Twitter και σε αυτά τα σχόλια. Δεν δίνω σημασία γενικά σε ανθρώπους που κρύβονται πίσω από κάποια σπίδα προστασίας και δεν μιλάνε με το όνομά τους. Όταν
βάζεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να εκτεθείς στον κόσμο, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις και τις κακές αρνητικές. Πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Οπότε ήμουν έτοιμη για οτιδήποτε και να ακούσω. Πιάνονται από πράγματα στιγμιά που βλέπω μέσα στο παιχνίδι και ξεχνάνε γενικώς όλη την πορεία ενός παίκτη. Είναι η νοοτροπία του Έλληνα να είναι κριτής των πάντων και όλων. Μία φορά στο παιχνίδι, μετάνιωσα πάρα πολύ και το είχα πει και δημόσια και στον τελικό, είναι όταν είχα μαλώσει με τον Τάκη τον Καραγκούνια, που του είχα πετάξει κάτι μπαλάκι εκεί σε ένα αγώνισμα. Του ζήτησα μετά συγγνώμη, του ζήτησα και δημόσια συγγνώμη στον τελικό και νομίζω πως όλα καλά. Μια στιγμή που ίσως ήταν λίγο τραβηγμένη και την έχω μετανιώσει και έχω ζητήσει και συγγνώμη στον άνθρωπο που είχα έτσι αναφερθεί, είναι στη σκηνή με τον Τριαντάφυλλο. Λίγο το θεατρικό που είχαμε κάνει το 21. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε όταν το είδα λίγο απ' έξω. Ήταν λίγο, ναι με σάτυρα, okay. Αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο παρατραβηγμένο. Δεν μετανιώνω για κάτι, γιατί πριν κάνω κάτι, σκέφτομαι και πώς θα νιώσει ο άλλος. Το μοναδικό πράγμα που με ψιλοτρόμαξε είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, να πας απολύτως πουθενά και κάποιος να μην σε δει, κάποιος να μην σε καταλάβει, κάπως να μην διαρρεύσει, να βγει σε κάποιο site, γενικά κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει 100% ιδιωτικότητα. Όταν βγήκα την πρώτη φορά από το παιχνίδι με πλήρη άγνοια του τι θα συναντήσω στο έξω κόσμο, πραγματικά τρόμαξα. Τρόμαξα από την αγάπη του κόσμου. Εισέπραξα τρομερή αγάπη από τον κόσμο. Αυτό με τρόμαξε, με άγχωσε, γιατί ήθελα να κάνω τα πάντα να ανταποδώσω αυτό που εισέπρατα. Με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, γιατί εγώ σαν χορευτής έχουν έρθει πολλές συνεργασίες με εταιρείες, οπότε στις δουλειές κλείνονται πιο εύκολα και καλύτερη αμοιβή. Με βοήθησε πάρα πολύ στις επιχειρήσεις μου, στα καταστήματά μου, στα μαγαζιά μου. Το μοναδικό πράγμα που μου λείπει από το Survivor όταν είμαι έξω είναι τα αγωνίσματα. Μακάρι να υπήρχε κάποια πίστα εδώ να πάμε να παίξουμε όλοι μαζί. Στη μάχη, πραγματικά δηλαδή, όταν το βλέπω το παιχνίδι, θα ήθελα να μπω μέσα στην τηλεόραση και να τα σπάσω όλα. Σίγουρα σε τόσο δύσκολο παιχνίδι μπορούν να επηρεαστούν, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, θα επηρεαστούν τα αρμονικά μας, τα ψυχολογικά μας, Αλλά όταν μιλάω για το παιχνίδι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό. Αυτό που κέρδισα από το παιχνίδι είναι να γνωρίσω πολύ καλύτερα τον εαυτό μου συν κάποια χρήματα, γιατί καλώς κακώς όλοι έχουμε πάρει αρκετά χρήματα από αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που έχασα είναι η ιδιωτικότητά μου και πλέον με έχει κάνει και λίγο πιο καχύποπτο με τους ανθρώπους από ό,τι ήμουν. Μου στέρισε 6,5 και 5,5 κοντά έναν χρόνο από τη ζωή μου, λες και είχα πάει φαντάρος. Μου στέρισε στιγμές από την οικογένειά μου, έβαλε κάποια περαιτέρω εδώ πέρα σημάδια στο κορμί μου. Με έκανε και λίγο πιο σοβαρό, θα έλεγα, το παιχνίδι, η απομόνωση. Το παιχνίδι δεν θεωρώ ότι μου στέρισε κάτι. Ίσα-ίσα μου χάρισε πολλά. Και είναι ένα παιχνίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εννοείται, φεύγω. Πού είναι, παιδιά, ετοιμάζομαι. Πλάκα κάνω. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι και τρίτη φορά θα ήταν υπερβολή, αλλά μου λείπει. Το αγάπησα τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι που θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν θα ήθελα να ξαναπάω. Τώρα, όπως με ρωτάς, σου λέω όχι, αλλά στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλες ποτέ. Μια φορά Survivor, για πάντα Survivor.